Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε στα απομάκικα χωριά του νομού Ξάνθης, στο Γκένταυρο συγκεκριμένα, εδώ στο κτήμα του Μετίν που έχουμε έρθει και άλλη φορά. Και εδώ τώρα σήμερα θερίζουμε την ανοιξιάτικη σίκαλη που είχαμε παρουσιάσει σε ένα προηγούμενο βίντεο. Ο θερισμός γίνεται με τα χέρια, χρησιμοποιώντας ειδικά δρεπάνια. Μετίν, θες να μας πεις δύο κουβέντες? Θα με ρωτήσεις, τι να σου απαντήσω. Πες μας πώς κόβουμε το εργαλείο που έχεις. Το εργαλείο... Αυτό... Να πάμε εκεί λίγο, να μας δείξεις. Πολύ προσέχουμε να μην το τραβάμε πολύ για να μην πάρει και χώμα από κάτω. Και επίσης το κόβουμε χαμηλά σήμερα γιατί θέλουμε το στάχι, έτσι, θέλουμε το καλάμι του. Επειδή θέλουμε το άχυρο, το χρειαζόμαστε, το κόβουμε χαμηλά. Όταν δεν το χρειαζόμαστε το άχυρο, μπορούμε να το κόψουμε και εδώ ίσα ίσα να πάρουμε το σπόρο. Ψωμί, το σπόρο που λέμε. Θα μας δείξεις λίγο και πώς το δένεις. Και μετά αυτό τελειώνει. Παίρνουμε μερικά ίσα που να... Εμείς αυτό το λέμε πόης. Και αυτό είναι έτοιμο για μάζεμα. Τώρα αυτό θα μείνει καμιά εβδομάδα για να στεγνώσει? Όχι. Άμα προλάβω και σήμερα το μαζεύω, το κάνω δάνα. Εντάξει, και όχι και πολύ τέτοιο. Μεγάλη. Λίγο να ξεραφεί αέρα. Και μετά πρέπει να μείνει έτσι μια εβδομάδα. Και μετά μπορείς να το τεινάξεις. Τεινάξεις. Μάλιστα. Και μετά το πας στο μήλο, στο νερόμήλο το σπόρο, ναι, του. Μετά έχει πολλή δουλειά. Μετά περιμένεις αέρα να βγει για να το ξεχωρίζεις από το... Από τα σκουπίδια. Από σκουπίδια, να το καθαρίσεις, να το κάνεις και μετά όταν το καθαρίζεις το πας στο νερόμήλο για αλεύρι. Και να πούμε ότι αυτή είναι ανοιξιάτικη η σίκαλη, την έσπειρες το Μάιο περίπου, έτσι. Περίπου. Και σήμερα έχουμε 16 Ιουλίου, μέσα σε 3 μήνες έχει οριμάσει. Ναι. Πολύ ωραία. Υπάρχουν περίπου 10 καλλιεργητές σε όλη την Ελλάδα που καλλιεργούν πλέον αυτή την ανοιξιάτικη σίκαλη. Ναι, παίζει ρόλο πολλά και διάφορα. Και το χωράφι παίζει ρόλο, παίζει και ο καιρός παίζει ρόλο. Άμα πολύ βρέχει, μπορούσε και άλλο να αντέξει, αλλά εντάξει και πόσο θα αντέξει, είναι και οι μέρες. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μετίν. Να είστε καλά.